Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα στην Επάνω Σκάλα αγρότες με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων και στο πλαίσιο πανελλαδικών κινητοποίησεων για την ακαρπία και άλλα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Να μείνουμε με δεμένα χέρια, να μυρολατρούμε και να καλλιεργείται κλίμα υποπάθειας ανάμεσα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Χάσει να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας στον διευθυντή του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού τον Έολο για τον άδικο χαμό του και τα θερμά μας συλληπιτήρια από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου και από το Οργανωμένο Αγροτικό Κίνημα. Κοιτάξτε, έχουμε βγει πάλι στο δρόμο στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις περιφέρειες, τις ελαιοκομικές περιφέρειες της χώρας. Γιατί μας μαστίζει το πρόβλημα της ακαρπίας, της ελιάς. Είναι ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω κλιματικής αλλαγής και εκεί πάνω πρέπει να σκύψουν οι κυβερνήσεις, όχι μόνο για να πάρθουν μέτρα, να δοθούν και λύσεις. Η ελαιοκομεία στο νησί μας υποφέρει, η ελαιοκομεία στο νησί μας εγκαταλείπεται λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και αυτή τη στιγμή, αν το λάδι έχει κάποια ανωδική τάση, είναι αυτή που θα έπρεπε να έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν κάτω του κόστους παραγωγής η τιμή στον παραγωγό. Τώρα είναι μια λογική τιμή που μπορούμε και εμείς να επιβιώσουμε και να συνεχίσουμε την καλλιεργητική φροντίδα και την καλλιέργεια, την παραγωγή της ελιάς. Γιατί έχουμε ένα από τα ποιοτικότερα προϊόντα και το έχουμε εγκαταλείψει και θα οδηγηθούμε στην εγκατάλειψη. Παράλληλα, η κτηνοτροφία έχει τα δικά της προβλήματα εδώ και δεκαετίες. Όπως είπα και προηγουμένως, τα προβλήματα συσσωρεύονται, δεν έχουν λυθεί μέχρι τώρα. Όλες οι κυβερνήσεις αυτό που κάνουν είναι να σπέρνουν φρούδες ελπίδες στον κόσμο ότι θα διορθώσουν πράγματα και δεν γίνεται τίποτα. Οι κτηνοτρόφοι μας υποφέρουν από άλλη μια επιζωτία, για άλλη μια χρονιά, με τον καταρροϊκό πυρετό, με τον κίνδυνο να μπουν σε καραντίνα, με το να χάνονται ζώα κάθε μέρα και δεν υπάρχει κάποιο σταθερό κονδύλι στην περιφέρεια. Το κράτος να είναι έτοιμο να τους αποζημιώσει για να μπορέσουν και αυτοί να διατηρηθούν στην παραγωγή τους και να διατηρήσουν τα κοπάδια τους. Και έχουν κάθε μέρα είναι με τον κίνδυνο να χαθεί το κοπάδι τους και δεν είναι μόνο ότι θα χαθεί το κοπάδι, και αυτά που θα καταφέρουν να επιζήσουν θα έχουν μειωμένη παραγωγή για πάρα πολλά χρόνια. Εμείς αυτά τα αιτήματα που σας διάβασα προηγουμένως και τα έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί το Οργανωμένο Αγροτικό Κίνημα, θα πάμε να τα παραδώσουμε στην περιφέρεια και θα ζητήσουμε να μας στηρίξει, να στηρίξει και το κράτος και η περιφέρεια και την ελαιοκομεία και την κτηνοτροφία στο νησί μας και όχι μόνο, γιατί είναι από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας και του νησιού αλλά και της χώρας. Από εκεί και πέρα οι αγώνες μας θα μας ξαναβρούν στο δρόμο, θα αποφασίσουμε νέες δράσεις, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα, γιατί πρέπει να δικαιωθούμε. Αν δεν δικαιωθούμε, κινδυνεύουμε να μην επιβιώσουμε, να μην μπορούμε να επιβιώσουμε, να παρατήσουμε και τη γη, να παρατήσουμε τη γη και τα κοπάδια μας. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Πρέπει κάποια στιγμή να πάρθει απόφαση ότι πρέπει να στηριχθεί αυτός ο παραγωγικός τομέας που λέγεται ελαιοκομεία και κτηνοτροφία στο νησί μας.